Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου θα βρεθούν στην Καβάλα ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Ιμαρέτ και πρώτη φορά εκτός των πρωτευουσών των δύο χωρών. Η ατζέντα αυτής της διμερού συνάντησης θα περιέχει θέματα ενέργειας, οικονομίας, τουρισμού, επενδύσεων και υλοποίησης έργων συνδεσιμότητας στην περιοχή, ενώ αναβαθμίσεται και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Καβάλας, φιλοξενώντας μια τόσο υψηλού επίπεδου και διεθνούς εμβέλειας διπλωματική συνάντηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη φιλοξενία του ανωτάτου αυτού Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας είχε αναφερθεί πρώτος στο ένα τσάνελ ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τον προσεχή Φεβρουάριο συμφωνήθηκε από τον Πρωθυπουργό τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας τον κύριο Μπορίσοφ, οι οποίοι συναντήθηκαν πριν λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη, να συνεδριάσει στην Καβάλα το Φεβρουάριο το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για την Καβάλα και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, με δεδομένο ότι θα θυμάστε πως προεκλογικά είχα τονίσει ότι με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Καβάλα θα αποκτήσει στρατηγικό ρόλο και στον οικονομικό και στο κοινωνικό χάρτη των Βαλκανίων και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και νομίζω ότι είναι μια απόφαση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία σηματοδοτεί, αν θέλετε, και το έντονο ενδιαφέρον του που έχει για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, κάτι που έχει αποδείξει κατά επανάληψη στο παρελθόν και κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Αμέσως μετά την υπογραφή του διμερού συμφώνου συνεργασίας, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στη Ξάνθη, προκειμένου να εγκαινιάσει νέα πτέρυγα ενός εργοστασίου στο Όλβιο, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε τον Μάιο του 2018. Σε ό,τι αφορά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, θέλω να πω ότι έχει να κάνει με συζητήσεις οι οποίες θα υπάρξουν για τους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας και των επενδύσεων, καθώς βεβαίως και για την υλοποίηση έργων συνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή.